Κυρία Υπουργέ, θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Φαίνεται μια τροπολογία ξαφνικά, χωρίς να έχει γίνει κανένας διάλογος με κανέναν. Το ότι είναι υπαρκτό πρόβλημα το αναγνωρίζουμε όλοι. Χωρίς να μιλήσουμε με τα εκπαιδευτικά. Γιατί δεν μπορούσατε? Τι συμβαίνει, κύριε Τσάρα? Λέω λοιπόν... Λέω και ξαναλέω ότι έρχεται μία διάταξη η οποία είναι οριζόντια. Είναι ή δεν είναι? Είναι. Για να δούμε λοιπόν. 11% των παιδιών εγκαταλείπει τα σχολεία. Αυτό είναι το ποσοστό επίσημο του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ή δεν είναι? Είναι. Ποιους αφορά ξέρετε πολύ καλύτερα. Και εμείς γνωρίζουμε το ποιους αφορά. Έρχεστε λοιπόν με αυτή την τροπολογία, γιατί θα μπορούσε να συζητήσει κανένας για τους αρνητές, και λέτε όποιος δεν στέλνει το παιδί του, το εμποδίζει κλπ. Κλπ. Μέχρι 2 χρόνια φυλακή. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν κοινωνικές διαστάσεις. Εδώ συμπεριλαμβάνονται αντικειμενικά από την τροπολογία. Δεν καταλογίζω προθέσεις, αλλά λέω αντικειμενικά συμπεριλαμβάνονται οι πάντες. Και εκείνοι που δεν μπορούν να τα στείλουν, μονογονεϊκές οικογένειες και διάφορους λόγους κλπ. Κλπ. Οι οποίοι έχουν αναλυθεί. Δεν περιλαμβάνει τους αρνητές των εμβολίων οι οποίοι συνειδητά δεν στέλνουν τα παιδιά τους κλπ. Κλπ. Και ζητάτε λοιπόν να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια οριζόντια ρύθμιση. Και σας λέω και κάτι ακόμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. 2 γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους. Τους τιμωρείτε. 2 χρόνια φυλακή. Τι θα γίνουν τα παιδιά? Υπάρχουν κοινωνικές υποδομές. Υπάρχει εξατομίκευση. Γιατί εμείς αυτό λέμε τόσο καιρό εν ώψη της πανδημίας. Γελάτε, κύριε Τσάρα? Αν γελάτε, γιατί δεν θέλω, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν φαίνεται από τη μάσκα, μην το λέμε. Αν γελάτε, να κάνετε καμιά γύρα και στον κόσμο τον απλό να δείτε τι γίνεται με αυτά τα θέματα. Και τι δυσκολίες υπάρχουν. Όχι μόνο εκεί, αλλά και αλλού. Μην ανοίξω τώρα το στόμα μου και αρχίζω και γενικεύω. Όχι, όχι, κλείστε. Πόσα παιδιά δεν πάνε στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια οι γονείς τους. Και δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό. Λέω λοιπόν να φύγουμε από κλείστε αυτά. Για να απαντήσει υπουργός. Πέστε μας ένα. Τι θα κάνετε, γιατί το λέμε αυτό, βάζουμε αυτό το ερώτημα? Επειδή δεν κάνετε τίποτα γενικά. Επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές υποδομές για να αντιμετωπιστεί το 11% που δεν έχει σχέση με την πανδημία. Ήταν πριν από την πανδημία. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Δηλαδή τι, αμολάμε το αυτό και κόβουμε ό,τι περισσεύει?